πηγή του κακού υποδεικνύουν οι κάτοικοι της Λιγαριάς, καθώς το ρέμα γίνεται ορμητικός χύμαρος που έπνιξε τον οικισμό. Όπως καταγγέλουν, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ακαθάριστο. Αυτό το σημείο είναι το συγκεκριμένο σημείο που στραγγαλίστηκε και πνιγήκαμε όλοι. Όπως βλέπετε εδώ μέσα ήταν γεμάτο χώματα και από τις δύο πλευρές. Αυτά τα χώματα με την απότομη ροή του νερού, αυτό μέχρι την Εθνική, που είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο, είναι ακαθάριστο. Αντίθετη είναι η άποψη της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς απαντά πως τα ρέματα έχουν καθαριστεί. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός στην αυτή την πλευρά. Θα δει η υπηρεσία στη συνέχεια τι μπορεί να γίνει για τη συγκράτηση των ομβρίων υδάτων σε τμήματα βαθύτερα στο ρέμα από εκεί και μετά. Οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και όσοι διατηρούν εξοχικές κατοικίες στη Λιγαριά, ακόμα μετρούν πληγές μετά την φωνική πλημμύρα. Δεν είναι η πρώτη φορά και φοβούνται ότι δεν θα είναι και η τελευταία, αφού ήδη 5 φορές έχουν χάσει τα πάντα. Κάποιοι μάλιστα σκέφτονται να φύγουν από την περιοχή. Αν αύριο ξανακάνει άλλη μία, μπορεί να βρει κόσμο στη μέση. Κάποιους ρυψοκίνδυνους, κάποιους απερίσκεπτους και να τις πάρει. Και η ζωή είναι πολύτιμη. Εγώ κάνω και τη σκέψη να το πουλήσω και να φύγουμε από εδώ. Μια χρονική στιγμή μπορεί να βρει εμένα, για αν ήμουν εγώ εδώ να πάρω το αμάξι μου να τρέξω, δεν θα προλάβαινα, θα ήμουν στη θάλασσα. Ξέρουμε εμείς οι κάτοικοι, οι πληγέντες, ότι για όλα αυτά είναι το κράτος. Φταίμε και εμείς, ήδη έγινε η παραχώρηση από τους κατοίκους. Ελπίζουμε τώρα που τα Υπουργεία και τα λοιπά ανέλαβαν κάποιες πρωτοβουλίες, η περιοχή μας να αναπτυχθεί. Λένε οι παλιοί 94, 98. 2004, 2019, 2022. Είναι η πέμπτη πλημμύρα. Για πολλούς οι ζημιές αφορούν τη δεύτερη κατοικία, οπότε δεν θα λάβουν ούτε ευρώ. Και το ίδιο ισχύει και για τα αυτοκίνητα που δεν έχουν ασφαλιστεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει κάποια αποζημίωση, είναι σίγουρο αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε υποστεί μεγάλη καταστροφή και στην οικοσκευή και σε στατικά θέματα που αφορούν τα σπίτια μας. Είναι δεύτερη κατοικία. Είναι δεύτερη κατοικία και εμένα, ναι. Δεν μας υποστήριξε ποτέ κανένας. Εγώ έχασα και το αυτοκίνητο. Αλλά δεν υπάρχει λύση. Ποιοι είναι αυτοί οι ορισμένοι που παίρνουν και ποιοι δεν παίρνουν, δεν ξέρω τίποτα. Αγροτικό. Δεν είναι ένα εργαλείο του ανθρώπου που το έχει. Όπως ανακοινώθηκε από τη Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, μία από τις προτάσεις για την περιοχή ήταν η διαπλάτυνση του δρόμου για να υπάρξει πιο ασφαλής διέξοδος διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για να παραχωρήσουν όπως ισχυρίζονται 1,5 με 2 μέτρα και από τις δύο πλευρές του δρόμου, οι κάτοικοι θέτουν τις προϋποθέσεις τους. Αλλά θα μου υπογράψεις, σαν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ότι κάνω παραχώρηση αυτού των μέτρων και όταν θα γίνει σχέδιο πόλεως, να έχω ένα επίσημο χαρτί του Δήμου, να μπορώ να το βάλω στη φορά εκείς. Οι κάτοικοι της Λιγαριάς ζητούν άμεσες παρεμβάσεις πριν είναι αργά.